Το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες ημέρες, ολοκληρώθηκε και βγήκε στην δημοσιότητα μια ταινία μικρού μήκους κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Μιλάμε για μια πρωτοβουλία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, σενάριο συντονισμός από τον Γιώργο Σαριδάκη και βέβαια μια παραγωγή βίντεο της Κρήτη TV που φέρει την υπογραφή της σκηνοθεσίας της Αρένας Σκουρογιάννη. Σε αυτή την ταινία μικρού μήκους, σε αυτή την πρωτοβουλία που είχε η Αρχιεπισκοπή Κρήτης, αυτό το οποίο έβλεπες, αυτό το οποίο βλέπεις και μπορείτε όλοι μπαίνοντας στο YouTube να την βρείτε αυτή την μικρή ταινία ή την ταινία μικρού μήκους, σου έρχεται αρχικά ένα σοκ. Αν αντέξεις, τη βλέπεις μέχρι το τέλος. Αντέχεις ωστόσο και τη βλέπεις μέχρι το τέλος, γιατί ο τίτλος της είναι και το μήνυμα που περνάει είναι «Ας νικήσουμε την ενδοοικογενειακή βία όλοι μαζί». Όλοι μαζί μπορούμε, κύριε Σαριδάκη. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα, κύριε Δουλγεράκη, σε εσάς και τους ακροατές του 984. Μπορούμε. Ακριβώς. Κύριε Δουλγεράκη, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης περί του θέματος της ενδοοικογενειακής βίας, σχεδίασε τη δημιουργία ειδικής ταινίας μικρού μήκους με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου γύρω από αυτό το φαινόμενο. Η εν λόγω ταινία με κεντρικό μήνυμα «Ας νικήσουμε την ενδοοικογενειακή βία όλοι μαζί» βασίζεται σε σενάριο μυθοπλασίας που αναδεικνύει το πρόβλημα και προσδοκά να λειτουργήσει παρακινητικά προς τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας. Και βεβαίως πραγματώθηκε με την τεχνική υποστήριξη και την εξαιρετική συνεργασία του ομίλου της Crete TV. Ενώ επίσης αξίζει να σημειώσουμε ότι στην προσπάθεια αυτή μετέχουν εκπρόσωποι αρκετών νευραλγικών υπηρεσιών και φορέων του τόπου, δηλώνοντας εμπράκτως την κοινή προσπάθεια και τη συνεργασία. Μια προσπάθεια που εν προκειμένου στοχεύει στην απομάκρυνση του φόβου και τη λήψη που εγκλωβίζονται στα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας. Θέλετε να αναφέρουμε εκείνους τους φορείς οι οποίοι είπαν το ναι σε αυτή σας την προσπάθεια περνώντας αυτό το μήνυμα? Βεβαίως, οι φορείς και οι υπηρεσίες που ανταποκρίθηκαν ήταν αρκετές. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΗ Κρήτης, το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Ηρακλείου, το οποίο υπάγεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου και βεβαίως και πολλοί άλλοι που συμμετείχαν θερμά σε αυτή την προσπάθεια. Μη σιωπάς, μην ανέχεσαι την κακοποίηση, προστάτευσε τη ζωή και την αξιοπρέπειά σου. Υπάρχουν ειδικοί και θεσμοθετημένες διαδικασίες για να βοηθήσουν εσένα και την οικογένειά σου. Και βέβαια μέσα από αυτό, σε αυτό ή από αυτό το μήνυμα, το οποίο περνάτε το κοινωνικό μήνυμα για άλλη μια φορά, κύριε Σαριδάκη, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ως Αρχιεπισκοπή και εσείς ο ίδιος προσωπικά απευθύνεστε σε όλους εμάς για τα κοινωνικά μηνύματα, και το λέω αυτό, θα σας ρωτήσω παρακάτω, υπενθυμίζω την περισσινή σας κίνηση αναφορικά με τα τροχαία και το τι είχε γίνει. Δεν είναι απλά για να υπάρξει ένα κοινωνικό μήνυμα, αλλά καταγράφεται μέσα από την ίδια την κοινωνία, σαν εκκλησία μέσα στον κόσμο, ποια είναι εκείνα τα οποία την απασχολούν, έτσι δεν είναι? Ξέρετε, κυρία Δουλγεράκη, η τοπική μας εκκλησία δεν βρίσκεται πίσω από υψωμένα και απροσπέραστα τείχη. Αντιθέτως, είναι ανοιχτή στην κοινωνία, είναι μέσα στην κοινωνία, συναισθάνεται τα προβλήματα και τις δυσκολίες των πολιτών και προσπαθεί να βοηθήσει με κάθε θετικό και υγιή τρόπο στα θέματα αυτά. Είτε αφορούν θέματα τροχαίων δυστυχημάτων, όπως σωστά είπατε, είτε σημεία ακραίας φτώχειας, είτε φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας όπως αυτό που συζητάμε σήμερα. Καταπιάνεστε όμως χωρίς ταμπού με θέματα τα οποία είναι πολύ πολύ σοβαρά. Καταπιάνεστε με θέματα που τις περισσότερες φορές οι περισσότεροι από εμάς τα κλείναμε πίσω από τις πόρτες, γιατί δεν θέλαμε ούτε καν ο συγγενής ή ο φίλος ή ο γείτονας, αλλά εσείς το τολμάτε. Ξέρετε, και αυτό ακριβώς είναι ένα μεγάλο κέρδος και κάτι που πετύχαμε με τη συγκεκριμένη ταινία μικρού μήκους. Ένα θέμα κλειστό, όπως είναι η ενδοοικογενειακή βία που εκδηλώνεται κυρίως πίσω από κλειστές πόρτες, αρκετές χιλιάδες κόσμου να μπει στη διαδικασία να το αναζητήσει, να το παρακολουθήσει και να γίνει συζήτηση.
Σε ό,τι έχει να κάνει με την ταινία Μικρού Μήκους, εγώ θα ήθελα να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτής, από αυτή την ταινία, μικρό και στο ηχητικό του το κομμάτι, γιατί όποιος κάνει αυτή την κίνηση να μπει στο YouTube να δει αυτή την ταινία Μικρού Μήκους, θα καταλάβει πολλά πολλά πράγματα. Να πω λοιπόν για άλλη μια φορά ότι το σενάριο και ο συντανισμός ήταν δικό σας, κύριε Σαριδάκη, στη σκηνοθεσία όπως ήταν η Ρένα Σκουρογιάννη, στη διεύθυνση φωτογραφίας ο Αντώνης Ρενιέρης, ο περατέρ Αντώνης Τηλιανάκης, Μάνος Λιανδράκης και Γιάννης Γιαλουράκης, και στη διεύθυνση της παραγωγής ο Μαρίνος Μαυρίδης. Πολύ σωστά. Τώρα η Ρένα, η συνάδελφος, μαζί με τη δική μας την παραγωγή εδώ στο ραδιόφωνο, τον Παντέλη Μπότση, κατάφεραν ηχητικά να μας πάνε πιο κοντά, τουλάχιστον να καταλάβουμε αυτό το οποίο έχει, ή να καταλάβουν οι ακροατές αυτό το οποίο η ταινία έχει. Και θα ήθελα, κυρία Δουλειάρη, να προσθέσω κάτι σε αυτό, ότι προσωπικά, επειδή αναφέρεται ότι η επιμέλεια του σεναρίου ήταν δική μου, το μόνο που έκανα απλά ήταν να μεταφέρω κάποιες σκέψεις δικές μου για το φαινόμενο αυτό με κάποιες λέξεις γραμμένες στο χαρτί και μετέπειτα να ενταχθεί στην πρωτοβουλία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Αλλά η ομάδα, οι υπηρεσίες που μετήχαν και κυρίως η ομάδα της Crete TV και η κυρία Σκορογιάννη με τη σκηνοθετική της ματιά, ήταν εκείνοι που έδωσαν ζωντανή εικόνα σε αυτό το οποίο σκέφτηκα εγώ αρχικά. Και έφεραν και το εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα. Νίκο, να ακούσουμε. Όπως ήρθαν τα πράγματα, πρέπει να μιλήσω. Το κρατούσα για χρόνια κρυφό. Φοβόμουν. Δεν αντιδρούσα. Αυτό ήταν το λάθος μου. Έκανα υπομονή. Ευχόμουν κάθε μέρα να είναι καλύτερη. Μα εκείνος γινόταν όλο και πιο βίαιος. Λες και μισούσε εμένα και την κόρη μας. Ένα κατανόητο μίσος. Γιατί ως γιατρός διαπιστώνω ότι στο παιδί υπάρχουν σημάδια κακοποίησης. Είστε σίγουροι? Είμαι απόλυτα σίγουρη. Το γεγονός ότι είχα τόσο... Υπήρχαν στιγμές που καταργιόμουν την ίδια μου τη ζωή. Έριχνα σε μένα το φταίξιμο για αυτό που συμβαίνει. Τελικά, η μόνη ευθύνη μου ήταν η σιωπή. Αυτή η εκοφαντική σιωπή που σκέπαζε τη φωνή και την ψυχή μου. Μη σιωπάς. Μην ανέχεσαι την κακοποίηση. Η ενδοοικογενειακή βία είναι σοβαρό ποινικό αδίκημα. Προστάτευσε τη ζωή και την αξιοπρέπειά σου. Υπάρχουν ειδικοί και θεσμοθετημένες διαδικασίες, όπως η ποινική διαμεσολάβηση, για να βοηθήσουν εσένα και την οικογένειά σου. Η Εκκλησία μας λέει «έσονται οι δύο, η σάρκα μίαν, η συγχώρηση, η ενότητα, η αμοιβαία αγάπη, η αλληλοκατανόηση είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν υπάρχει λόγος για οποιαδήποτε ενδοοικογενειακή βία». Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Μη διστάζεις, σπάσε τη σιωπή σου. Μπορείς. Οι κλειστές πόρτες πάντα κάτι κρύβουν. Ανοίξτε τις. Υπάρχει λύση. Κάποια τραύματα δεν επουλώνονται με επιδέσμους. Δυστυχώς, υπάρχουν τύποι κακώσεων που δεν αποδεικνύονται από εξωτερικά τραύματα. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να πονά την ψυχή και το σώμα σου. Μην το ανέχεις. Μην αφήνεις κανένα να χειρίζεται τα συναισθήματά σου. Η ζωή σου σου ανήκει. Μαθαίνω να εκφράζω τις επιθυμίες μου, τα συναισθήματά μου, τη γνώμη μου, χωρίς βία. Εκπαιδεύομαι, άρα υπάρχω για τους άλλους. Διώξε το φόβο. Μίλα. Σκέφτηκα να φύγω. Να φύγω μακριά. Όμως πήρα τη σωστή απόφαση. Γιατί να ζω σαν κυνηγημένη? Τώρα πια δεν είμαι μόνη.
Θα μείνω. Το χρωστάω στο παιδί μου. Το χρωστάω στον εαυτό μου. Θα μείνω. Θα μείνω πιο δυνατή. Αν αυτό ήταν το ηχητικό εκείνος ο οποίος θα δει πραγματικά αυτή την ταινία μικρού μήκους αναδρυχιάζει, και βέβαια αξίζουν τα πάντα όλα στην θεατρική ομάδα των καθηγητών του Νομού Ηρακλείου που μετήχαν σε αυτή την ταινία. Και έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Έτσι, και έδωσαν τον καλύτερό τους στον εαυτό. Μάλιστα θυμάμαι τον μπαμπά της οικογένειας, ο οποίος είναι βίαιος. Όταν έβλεπα την παρουσίασή σας εδώ στο Καλό Μεσημέρι με την Ιωάννα Τιμαλέσκου, να λέει, περνάω από το δρόμο και μου λένε, ήταν τόσο καλός ως ηθοποιός. Μου λένε, τέλος πάντων, αρνητικά σχόλια για την εικόνα που έχω εγώ ως πατέρας μέσα στο σπίτι. Και εγώ τους λέω απλά ότι ηθοποιός είμαι, να δείτε και το σημείωμα του παιδιού μου, όταν αναγκάστηκε ο άνθρωπος να βγάλει το σημείωμα για να δείξει και να πει ότι το παιδί μου μου λέει ότι είμαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Εκεί τρελάθηκα, γιατί κατάλαβα το πόσο πιστευτός έχει γίνει ως ηθοποιός σε αυτό το οποίο περνάει. Ακριβώς, ακριβώς. Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε όσο καλύτερα γινόταν το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση. Περιγράψαμε εκφάνσεις και σημεία συναισθηματικής, λεκτικής έντασης, αλλά και χειροδικίας. Στην πορεία φάνηκε το θύμα να λαμβάνει την υποστήριξη για τη φροντίδα των αρμοδίων προσώπων και υπηρεσιών, μέχρι να φτάσουμε στην κατάληξη, να λάβει την απόφαση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, να μιλήσει και να προχωρήσει παρακάτω. Στέκομαι σε αυτό που σου είπα πριν από λίγο, ότι ακουμπάται ως Αρχιεπισκοπή και είναι τα θέματα τα οποία είναι μεγάλα, τα οποία αποτελούν ταμπού και βγαίνετε έξω για να τους πείτε ότι μίσιο πας, μην ανέχεστε την κακοποίηση, ανοίξτε την πόρτα, βγείτε, μιλήστε, γιατί είναι για το καλό σας, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Έτσι είναι, χρειάζεται, κύριε Σαριδάκη. Χρειάζεται, κυρία Λουγεράκη, τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας να βρουν τη δύναμη να μιλήσουν. Να μιλήσουν σε κάποιον ειδικό, σε κάποιο οικείο πρόσωπο, και περισσότερο να αποκτήσουν τη θέληση που θα τους οδηγήσει στο άνοιγμα αυτής της κλειστής πόρτας και τη μετάβαση από το σκοτάδι της βίας στο φως της ζωής. Και βέβαια οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την ταινία μικρού μήκους, και έχεις ήδη κάνει αναφορά στους φορείς από την Εισαγγελία Πρωτοδικών μέχρι και το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, και είναι πολλοί οι φορείς. Εγώ θα τους επαναλάβω, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί αξίζει, είναι, έτσι η προσπάθειά τους είναι σημαντική γιατί μέσα. Γιατί ήταν μια ένωση πολλών. Έτσι, ακριβώς. Το όλοι μαζί, αυτό το οποίο. Ακριβώς είναι το μειώτη. Όλοι μαζί, ας νικήσουμε την ενδοοικογενειακή βία, όλοι μαζί. Είναι ο τίτλος του μηνύματος, της καμπάνιας που αυτή την ώρα ηγείσαι και βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, Διεύθυνση Αστυνομίας, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, Θεατρική Ομάδα Καθηγητών Νομού Ηρακλείου, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Ηρακλείου, Βενιζέλιο Γενικό Νοσοκομείο, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΗ Κρήτης, Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης, Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, Παιδιατρίου Χριστίνας Μπασιούρη Ανδρεαδάκη, Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, Αστικό Κτέλ Ηρακλείου. Είναι και εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μαζί σου σε αυτή την προσπάθεια κάθε μήνα, επίσης. Ακριβώς, ναι. Σε αυτές τις διοργανώσεις εκδηλώσεις για την ενδοοικογενειακή βία που πραγματοποιεί η Αρχιεπισκοπή στα σχολεία. Κάθε μήνα διοργανώνονται ομιλίες για αυτό το θέμα με τους φορείς και τις υπηρεσίες που αναφέρατε, που απευθυνόμαστε πρωτίστως σε εκπαιδευτικούς και σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, και πραγματοποιούνται σε σχολικές μονάδες. Κάθε μήνα διοργανώνεται μια τέτοια εκδήλωση, συζήτηση. Το θέμα όμως, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι μόνο να μιλήσουμε. Το θέμα είναι να μάθουμε να το διαχειριστούμε όλο αυτό, ξέρετε, τον τρόπο, έτσι. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι, όπως σωστά αναφέρει και ο κύριος Ταξίαρχος στο μήνυμά του, ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Πρέπει να μάθουμε ότι είναι ευθύνη δικιά μας, του καθενός, αυτό το φαινόμενο που συμβαίνει. Είναι το σημαντικό. Και να μην αφήσουμε αυτή την ευθύνη, όπως λέω εγώ, να εξελιχθεί σε ενοχή. Γιατί το λες έτσι,
κύριε Σαλιδάκη. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο το λέω, αν έχουμε χρόνο, δεν ξέρω. Ναι, δώστε μου με την εικόνα αυτό που λέτε. Είναι πολύ ενδιαφέρον να μην το αφήσουμε λοιπόν, να εξελιχθεί σε ενοχή. Να σας πω, θα σας μεταφέρω ένα πραγματικό περιστατικό, χωρίς βέβαια να θίξουμε προσωπικά δεδομένα, αν έχουμε το χρόνο βεβαίως. Παρακαλώ. Λοιπόν, κάποιος νεαρός σπουδαστής σε μεγάλη πόλη της Ελλάδος, στην πολυκατοικία που διέμενε, γινόταν συχνά μάρτυρας έντονων διαπληκτισμών κάποιου ζευγαριού από την διπλανή κατοικία. Διαπληκτισμών που από τους ήχους που ακούγονταν φαίνονταν να επηρεάζουν και το ίδιο τους το παιδί, κορίτσι ηλικίας 8 ετών. Όταν η κατάσταση γινόταν ανυπόφορη, ο σπουδαστής τι έκανε, ανέβαζε την ένταση της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Μία μέρα επέστρεψε από τη σχολή του και αυτό που τον παραξένευσε ήταν η απόλυτη ηρεμία στην πολυκατοικία. Κανένας ήχος ή φωνή από το διπλανό διαμέρισμα. Κάτι που ίσχυε και για τις επόμενες τρεις μέρες. Τότε ρώτησε στο περίπτερο της γειτονιάς και έμαθε ότι η μητέρα βρισκόταν στο νοσοκομείο έπειτα από σοβαρά τραύματα που της κατάφερε ο σύζυγός της, σε εισαγωγικά σύζυγος. Και το παιδί βρισκόταν πλέον στην ευθύνη των κοινωνικών υπηρεσιών, αφού κοντινοί συγγενείς δεν υπήρχαν. Τι έκανε λοιπόν ο νεαρός? Επισκέφθηκε το νοσοκομείο που νοσηλευόταν η γυναίκα, αλλά δεν βρήκε τη δύναμη να την αντικρίσει. Αλλά τι έκανε, άφησε για αυτήν ένα γραπτό μήνυμα στο γησέ της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Τι έλεγε αυτό το μήνυμα? Ζητώ συγγνώμη για αυτό που σου έκανα. Ζητώ συγγνώμη που ήξερα τα πάντα, που σε άκουγα να εκλυπαρείς για βοήθεια και έμενα άπραγος. Και συνεχίζει, δηλώνω κι εγώ ένοχος για αυτό που συνέβη και έχω να σου πω προς οι κραυγές απόγνωσης οι δικές σου και το κλάμα της κόρης σου που διαπερνούσαν τη μεσοτυχία που μας χώριζε θα είναι το δικό μου τραύμα και η τιμωρία μου. Κύριε Σαριδάκη, σοκάρεις με αυτά τα οποία αναφέρεις. Γι' αυτό ακριβώς ανέφερα ότι να μην αφήσουμε την ευθύνη μας να εξελιχθεί σε ενοχή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Στο YouTube μπορείτε να βρείτε αυτή την ταινία. Επίσης, μέσα από τα μέσα του ομίλου της Crete TV μπορείτε να ενημερώνεστε για το πότε γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις της Αρχιεπισκοπής Κρήτης αναφορικά με την ενδοοικογενειακή βία. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο 2-2,5 ώρες από την δύσκολη καθημερινότητά μας μία φορά το μήνα να την αφιερώσουμε για να μάθουμε περισσότερα θέματα, διότι μέσα από τους ειδικούς μαθαίνουμε πώς να διαχειριζόμαστε τέτοιου είδους φαινόμενα, έτσι. Και νομίζω ότι στο όλοι μαζί αυτός ο τίτλος αυτής της καμπάνιας, ας νικήσουμε την ενδοοικογενειακή βία όλοι μαζί, αυτό είναι το μήνυμα που περνάει η Εκκλησία της Κρήτης, η Αρχιεπισκοπή και ο κύριος Σαριδάκης, ότι μπορούμε όλοι μαζί, ο καθένας όπως τα καταφέρνει, να βοηθήσουμε. Κυρία Δουλγεράκη, όταν κάποιος ταλαιπωρείται από μια ασθένεια, αν δεν λάβει την απαραίτητη αγωγή και θεραπεία, θα συνεχίσει να νοσεί και να παρουσιάζει συμπτώματα. Χρειάζεται λοιπόν όλοι μαζί, όπως σωστά είπατε, η Εκκλησία, οι υπηρεσίες, οι ειδικοί επιστήμονες, τα μέσα ενημέρωσης, όλοι μαζί να συνεργαστούμε ώστε το πρόβλημα να αναγνωριστεί, να έρθει στην επιφάνεια και στο φως και να αντιμετωπιστεί με το πιο ορθό και κατάλληλο τρόπο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εσείς από τη δική σας την πλευρά και να περιμένουμε ότι κάθε χρονιά που έρχεται κάτι καινούριο θα υπάρχει ως μήνυμα για τα θέματα τα οποία μας αφορούν. Και ευχαριστούμε βεβαίως θερμά που είστε και συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια.